Ζων θέμα. Αν θα τολμήσουμε με τα ρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος ή αν απλώς θα σερνόμαστε στις μεταρρυθμίσεις που μας επιβάλλονται απ' έξω. Αν θα κάνουμε αυτό που πρέπει ή αν θα το αναβάλουμε από ατολμία. Αν θα τα κάνουμε με δικαιοσύνη ή θα επιβάλλουμε θυσίες μόνο στον αδύναμο πολίτη. Αυτά τα ζητήματα τέθηκαν. Η κοινωνία τα κατάλαβε και βγάζει τα συμπεράσματά της. Εγώ σας ζητώ να αγκαλιάσετε αυτό το κίνημα των μεταρρυθμίσεων. Περιθώρια για συμβιβασμούς για τους βολεμένους δεν υπάρχουν. Σε όλα τα άλλα τα ζητήματα μπορούμε να στενωθούμε μεταξύ μας. Αλλά συμβιβασμό με τους βολεμένους δεν μπορούμε να κάνουμε. Αν τώρα κάναμε πίσω, θα ξέσπαγαν όλα τα δεινά που ως τώρα αποφύγαμε και ο τόπος θα έμπλεκε σε μεγάλες περιπέτειες. Όποιος πιστεύει ότι πρέπει να ανακοπεί, να σταματήσει το κύμα των μεταρρυθμίσεων, ας το πει. Αλλά πώς να δεχτώ η Συμμαχία των Βολεμένων να επιβάλλει στη χώρα ποιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν και ποιες όχι. Η παράταξή μας έχει αποδείξει σε αυτή την τεράστια ιστορική διαδρομή ότι αντέχει στα δύσκολα και ότι κρατά τον τόπο όρθιο σε δύσκολες στιγμές και μόνοι και μεταπολών. Πολύ περισσότερο τώρα που δεν είμαστε μόνοι. Συσπυρώνονται γύρω μας και πολλοί που δεν ανήκουν στην παράταξή μας. Ακριβώς επειδή δείξαμε ότι διαθέτουμε τόλμη για αυτές τις μεγάλες αλλαγές. Και έχω αποδείξει και στη δική μου ιστορική διαδρομή ότι αντέχω στα δύσκολα, γιατί αν αγαπάς τον τόπο σου και αν έχεις πηξίδα το καλό του τόπου σου, καμιά συμμαχία βολεμένων δεν σε σταματάει.